Στολίδης Λεωνίδας, μέλος εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Mm-hmm. Παρακολουθούμε τα σωματεία, τα μέλη, τα εκατοντάδες μέλη που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ τις τελευταίες μέρες, ώρες, με οργή και αγανάκτηση την τραγική κατάληξη της πυρκαγιάς στην Αττική, αναγνωρίζοντας απολύτως τις ευθύνες και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τωρινής κυβέρνησης, παρά τα κλάματα για καιρικά φαινόμενα κτλ., ότι δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο αντιπυρικής προστασίας, δασοπροστασίας, και με αυτή την έννοια συνέβαλαν διαχρονικά με την πολιτική τους σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Απαιτούμε άμεσα μέτρα, έχουμε πάρει όλα, κινητοποιήσει όλες μας τις δυνάμεις, σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους λαϊκούς φορείς, για ανταπόκριση στο μάζεμα ειδών πρώτης ανάγκης χρημάτων αλλά και αίματος. Η ανταπόκριση ήταν άνευ προηγουμένου, πέρα από κάθε προσδοκία, και θα είμαστε σε ετοιμότητα να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε άλλη πρόκληση σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Τώρα, συσσωρεύονται επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας, με αφορμή τα εγκαίνια της 83ης ΔΕΘ, την απροκάλυπτη την προσπάθεια της κυβέρνησης να παραπλανήσει την εργατική τάξη στα λαϊκά στρώματα, ότι τελειώνουν τα μνημόνια, έρχεται η κανονικότητα, όταν λένε σε όλους τους τόνους και οι εργοδότες και το πολιτικό τους προσωπικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η απέτηση για να έρθει αυτή η ανάπτυξη είναι να αποδεχθούν λαϊκά στρώματα εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νεολαίοι, περαιτέρω κατατόμιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους και ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική πρόνοια, σοβαρότερη, βαθύτερη χρηματοδότηση. Λέμε ότι λογαριάζουν χωρίς το ξενοδόχο. Τέτοια ανοχή από τους παραγωγούς του πλούτου, ο οποίος φτάνει για πολύ καλύτερη ζωή, ανοχή σε μια ζωή με μιζέρια, εξαθλίωση και βέβαια ανάμειξη σε πολέμους για λογαριασμό λίγων μεγαλοκαρχαριών, δεν πρόκειται να ανεχθούμε. Συσπηρώνουμε δυνάμεις στον αντίποδα της κεντρικής πολιτικής κυβέρνησης για να πάρουν απάντηση σε όλα τα επίπεδα.